Μια σειρά ειδικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή προκειμένου να συζητηθούν μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Κοζάνης και ευρύτερα την περιοχή. Μία από τις ειδικές συνεδριάσεις οι οποίες προγραμματίζονται είναι αυτή για τα θέματα της ΔΕΗ συνολικά, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, και όχι μόνο για την Πτωλεμαϊδα 5, η οποία μονοπολεί τη συζήτηση όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Εκκρεμεί και μία συνάντηση, μία μάλλον συνεδρίαση για τα ζητήματα της ΔΕΗ. Εμείς αυτό το οποίο λέμε δεν θα μιλήσουμε μόνο για την πέμπτη μονάδα που μονοπολεί την συζήτηση, θα βάλουμε το θέμα συνολικά των σχέσεων της ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία και θα μπουν όλα. Παράλληλα, θα γίνει συνεδρίαση και για τα θέματα της υγείας στην περιοχή και του νοσοκομείου της Κοζάνης, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται οριακή από το Δήμαρχο Κοζάνης. Θα συγκαλέσουμε μια ειδική συνεδρίαση για το ζήτημα του νοσοκομείου και τα ζητήματα της υγείας. Δεδομένου ότι τα πράγματα είναι οριακά και στο νοσοκομείο, κρίνουμε απαραίτητο να λάβουμε μια πρωτοβουλία και να ανοίξει ένας διάλογος και να συζητήσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δούμε τι πρωτοβουλίες και τι δράσεις, ενέργειες μπορεί να πράξει ο Δήμος προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή πάρα πολλά χρόνια, γιατί το πρόβλημα είναι παλιό και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να υπάρχει. Τέλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο εκκρεμεί και η παρουσία του πρώτου πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνη Τουρλιδάκη, προκειμένου να συζητηθούν οι σχέσεις του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.